Και το ότι υπάρχει φέτος η επιστροφή του ποδοσφαιρικού τμήματος στην Super League και είναι φυσιολογικό ο κόσμος να είναι ενθουσιασμένος και να ρίχνει μεγάλο βάρος εκεί, δεν σημαίνει ότι θα παραμελήσουμε και το μπάσκετ. Θα παραμελήσει ο κόσμος του Άρη το μπάσκετ και στην ΚΑΕ ελπίζουν αύριο, έστω και αν πρόκειται για ένα φιλικό, να έχει πάρα πολύ κόσμο στις κερκίδες του Παλέ και φαντάζομαι με αυτό συμφωνεί και ο General Manager του μπασκετικού Άρη, ο κύριος Ντούλης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Ντούλη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Όλα καλά, όλα καλά. Εσείς καλά είστε? Δόξα τω Θεώ. Περιμένουμε την αυριανή έναρξη και στο μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο έχει κάνει την αρχή του. Πλέον νομίζω ότι η αγωνία πάει στο να δούμε την εικόνα της ομάδας του μπάσκετ πλέον. Είναι μια ευχάριστη αγωνία αυτή, γιατί όλοι έχουμε την αισιοδοξία να δούμε κάτι καλό φέτος στο μπάσκετ. Εντάξει, αγωνιστικά τα λέγαμε με τον coach πριν από κάνα δύο εβδομάδες που τον φιλοξενήσαμε εδώ στο Λίμπερο. Οπότε νομίζω αυτός είναι ο καθήλυν αρμόδιος. Νομίζω ότι έτσι, αν μπορούμε να σας χαρακτηρίσουμε ως σύνδεσμο με τη διοίκηση και τα λοιπά, υπάρχει μια ικανοποίηση για το γεγονός ότι το ρόστερ είναι έτοιμο, είναι όλοι οι παίκτες εδώ, η ομάδα δεν έχει θέματα και ζητήματα άλλου είδους και αυτό που περιμένουμε πλέον είναι να ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Και να προσθέσω εγώ, κύριε Ντούλη, σε αυτό το οποίο λέει ο Χρήστανθος, ότι για τις επιλογές που γίνανε, ότι αξίζει να το σημειώσουμε και το έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα εδώ την εκπομπή, ότι ήταν οι πρώτες επιλογές του κοουτς Αγγέλου αυτές οι οποίες έγιναν και ήταν επιτυχία για τον Άρη που κατάφερε και έφερε τους παίχτες που ήταν πολύ ψηλά στη λίστα του προπονητή, έτσι. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λέτε. Ήταν οι πρώτες μας επιλογές και οι παίχτες δέχτηκαν να έρθουν να παίξουν την ομάδα μας φέτος. Και γενικότερα αυτό το οποίο διακρίνουμε και από αυτά που λέμε και εμείς και γράφονται και εδώ αλλά και στην Αθήνα είναι ότι ο Άρης κόντρα στα όποια προβλήματα μπορεί να έχει και στην προσπάθεια την οποία κάνει, η μπασκετική Ελλάδα αναγνωρίζει ότι έχει δημιουργηθεί ένα αξιόμαχο ρόστερ φέτος. Αυτό είναι αλήθεια. Τα μηνύματα που παίρνουμε κι εμείς είναι ότι έχουμε κάνει μια μικρή υπέρβαση στην ουσία αυτό το καλοκαίρι. Και από πλευράς οργάνωσης που αφορά εμένα το κομμάτι και από το παιχτικό που ο κόλτς φανταζόμουν θα στα είπε πιο αναλυτικά από μένα. Οι παίχτες κλείσανε γέρο σωστά όπως τα είπατε. Ήταν οι πρώτες μας επιλογές. Η ομάδα δουλεύει απερίσπαστη. Το κλίμα δηλαδή είναι ιδανικό για να παίξουν όλοι σύμφωνα με τις προσδοκίες που υπάρχουν από αυτούς. Και με παίχτες που το θετικό είναι ότι επειδή έχουν αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν χρειάζονται και αυτό το διάστημα προσαρμογής που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Κοιτάξτε, αυτό είναι σχετικό. Το να αλλάζει ομάδα και να έρχεσαι στον Άρη έχει κάποιες απαιτήσεις. Ναι, εκτός αυτού. Μεγαλύτερες ναι. Το φαίνεται πώς θα διαχειριστούν οι παίχτες αυτό καταρχήν. Άμα το αποδεχτούν, να δουν πώς είναι με τον κόσμο του Άρη στο γήπεδο. Σίγουρα θα τους δώσει και διευθερά, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα βάρος. Ναι. Εμείς θέλουμε να ανταποκριθούν θετικά σε αυτό. Και φαντάζομαι ότι και αυτοί περιμένουν να αγωνιστούν έτσι αύριο μπροστά στον κόσμο. Είναι ένα φιλικό, αλλά είναι και ένα ιδιαίτερο παιχνίδι το αυριανό. Δεν ξέρω αν λαμβάνετε και εσείς κάποια μηνύματα από τον κόσμο για τον αριθμό που αναμένουμε αύριο στο Παλέ, γιατί είναι και καθημερινή κιόλας. Εντάξει. Δεν έχουμε κάποια εικόνα. Εμείς ελπίζουμε να έρθει ο κόσμος να γνωρίσει την ομάδα, να τη δει. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας όλη τη χρονιά και καλό να ξεκινήσουμε το μοναδικό μάτς που θα έχει ανοιχτό στην προετοιμασία η ομάδα. Φαντάζομαι όλοι έχουν την περιέργεια να δουν τι έχει γίνει φέτος. Γιατί εκεί που τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα όπως θυμάστε το τελείωμα της πέρυσης χρονιάς, ξαφνικά η ομάδα έκανε μια στροφή 180 μοίρες και είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, δεδομένων των συνθηκών πάντα. Πάντα, εντάξει. Ναι. Και νομίζω ότι όλοι θα έχουν την περιέργεια να δουν τι ακριβώς γίνεται εδώ. Ναι. Είναι αυτή... Γι' αυτό ορίσαμε γενική είσοδο 5 ευρώ, ώστε να μπορέσουν να έρθουν όλοι, όσο περισσότερο. Τώρα, λόγω ότι επειδή είναι και η έκθεση αυτές τις ημέρες, θα υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να προσέξει ο κόσμος όσον αφορά την προσέλευσή του στο γήπεδο για το αυριανό παιχνίδι, είναι και λίγο δύσκολες μέρες γενικότερα, όσον αφορά τον περιβάλλοντα χώρο της έκθεσης. Συγκεκριμένη ημέρα δεν έχει κάποια εκδήλωση, ναι. Κάποια πορεία από ό,τι ξέρω, ή κάποια ομιλία που να υπάρχει κίνδυνος, είναι εύκολη πρόβλεψη. Σχετικά. Εντάξει, το παρκάρισμα όλοι το ξέρουμε ότι θα υπάρχει και ένα θέμα, αλλά από εκεί και πέρα προς το γήπεδο θα μπουν από τις θύρες που είναι από την πλευρά της Εγνατίας. Θα λειτουργούν τέσσερα ταμεία. Οι θύρες θα είναι ανοιχτές.
Εντάξει, μπορεί οποιοδήποτε να πάρει το παιδί του, να αφήσει το γήπεδο το μάτς, να κάνει μια βόλτα στην έκθεση μετά. Μπορεί να το συνδυάσει. Είναι και είναι πολύ καλό αυτό που αναφέρατε και πριν, πρωτοβουλία αυτή να βάλετε γενική είσοδο 5 ευρώ. Μια εντάξει, μιλάμε και για ένα φιλικό παιχνίδι, είναι και δύσκολες εποχές. Είναι μια καλή ευκαιρία για τον Αριανό να ανοίξει, να το πω έτσι, μια παρένθεση από το ποδόσφαιρο, το οποίο έχει ακόμα μέρες μέχρι το επόμενο παιχνίδι του, και να δει από κοντά αυτή τη νέα προσπάθεια που γίνεται στον μπασκετικό Άρη. Μπορούμε να μιλήσουμε για στόχους? Για στόχους με εμένα δεν νομίζω. Να μιλήσουμε για στόχους marketing. Τι θέλετε να πιάσετε? Και αυτό παίζει το ρόλο. Για στόχους εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αν μπούμε στην οκτάδα και θα κάνουμε μια καλή πορεία στο πλέον, θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Τώρα που θα καταλήξει αυτός ο δρόμος δεν ξέρουμε. Θέλω να πάει όσο πιο μακριά γίνεται. Βέβαια, εντάξει, μιλάμε για τον Άρη. Δεν ακούγεται καλά το οκτάδα, αλλά είναι το ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς. Εγώ το βάζω με βάση το περσινό δεδομένο. Ναι. Μείναμε εκτός. Αλλά πέρσι. Επομένως, βάλουμε ένα στόχο να μπούμε. Πέρσι νομίζω ήταν η χειρότερη από τις χειρότερες χρονιές στην ιστορία του συλλόγου. Ακριβώς, αλλά τέλος πάντων μπορούμε να το συγκρίνουμε. Μια που πιάσαμε τα μάρκινγκ και τα λοιπά, στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γουλιέλμος, είπε ότι βρίσκεται στη διαδικασία συζητήσεων με διάφορες εταιρείες και για τη φανέλα και του συλλόγου και για τον μπροστινό μέρος. Έχουμε κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τον κόσμο, ναι, μεν από τη μία δεν τον ενδιαφέρει επί της ουσίας, αλλά από την άλλη τον ενδιαφέρει γιατί είμαστε σε μια χρονιά επιβίωσης για το σύλλογο. Είναι μια χρονιά που καλεί το Άρης να πληρώνει την φετινή του ομάδα, να πληρώνει την περσινή ομάδα που την άφησε απλήρωτη η προηγούμενη διοικητική κατάσταση και αυτά που είχαν αφήσει οι προηγούμενοι των προηγούμενων που είχαν διακανονιστεί. Άρα είναι φυσιολογικό ο κόσμος να αγωνιά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να σου μεταφέρω και πολλές λεπτομέρειες. Δεν θέλουμε λεπτομέρειες. Είναι ότι το όλο θέμα κινείται σε έναν πολύ καλό δρόμο και πιστεύω μέχρι τέλος του μήνα να έχουμε αποδείξει για τα λόγια μας. Θα τελειώσει με την ΕΡΤ το τηλεοπτικό κομμάτι, όχι βέβαια μόνο για τον Άρη. Δεν ξέρω τι πληροφορίες έχει. Γενικά, νομίζω οι 11 ομάδες που ήταν και πέρσι στην κρατική τηλεόραση οδεύουν προς τα εκεί πάλι. Έχει την παρόμοια πληροφόρηση με αυτή που έχουμε εμείς. Δεν μπορώ να σου πω κάτι γι' αυτό, δεν έχει κάνει γι' αυτό. Ωραία. Από εκεί έπειτα, τα διαρκείας. Έπεσαν οι τιμές. Νομίζω αυτό είναι θετικό για τον κόσμο. Να σας πω εγώ ότι είναι ικανοποιητική προς ευχάριστη δεδομένων των συνθηκών, όπως είπατε, και την έκθεση, αν υπολογίζουμε και την, και την πορεία του ποδοσφαίρου. Είμαστε ευχαριστημένοι. Θέλουμε να δει ο κόσμος στην ομάδα αύριο, να ενθουσιαστεί μαζί μας και να πάνε ακόμα καλύτερα τα διαρκείας. Είναι τα παιχνίδια, τα φιλικά, πάντα αν έχεις μια καλή παρουσία, τραβάνε ακόμα περισσότερο κόσμο. Μακάρι να υπάρχει αρκετός κόσμος. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα αύριο με την έκθεση εκεί υπάρχει κάποια ειδική μέρημνα, πώς μπαίνεις, βγαίνεις. Γιατί νομίζω. Από την Εγνατία, η γενική που είναι πλευρά της Εγνατίας δεν έχει κάποιο εμπόδιο λόγω της έκθεσης. Περνάει ο κόσμος, κόβει το στήριο του, μπαίνει μέσα, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν τίθεται κάποιο ζήτημα εκεί? Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Μάλιστα. Ωραία. Άρα να ευχηθούμε ο κόσμος να είναι αύριο παρόν στο γήπεδο. Και μακάρι να πάει όλη η σεζόν καλά. Νομίζω ότι είναι απαραίτητη η παρουσία του κόσμου γενικότερα στα παιχνίδια του Άρη, είτε φιλικά είτε επίσημα. Έχουμε και Ευρώπη, δεν έχουμε και Ευρώπη στα κοντά? Ναι, 20 του μήνα είναι το εκτός έδρας, 22 είναι το εντός. Και μετά ανάλογα με το αποτέλεσμα υπάρχει συνέχεια. Τα διαρκείας από τότε ισχύουν? Από το ευρωπαϊκό? Ναι. Από το ευρωπαϊκό και πέρα, όχι στο φιλικό αύριο. Όχι, να το διευκρινίσουμε και αυτό. Ναι. Να το διευκρινίσουμε και αυτό. Ωραία. Εμείς θα δώσουμε και τώρα και 5 εισιτήρια που προσφέρει η ΚΑΕ Άρης για κάποιους φίλους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να βρίσκονται στο γήπεδο. Θα τα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής, ώστε 5 ακόμα φίλοι του Άρη να βρεθούν στο γήπεδο και να απολαύσουν την ομάδα. Και ποιος ξέρει, ίσως με αυτό το που θα δουν, να πάνε μετά για να πάρουν το διαρκείας τους. Δεν ξέρω, κάνετε δόσεις και τέτοια πράγματα έχουμε? Τράπεζες, αυτά. Έχει και δόσεις. Έχει, το πρόγραμμα είναι πολύ ευνοϊκό για τον κόσμο. Επίσης, για τα μια και είπατε για τα δωρεάν εισιτήρια, τις προσκλήσεις που δίνει, θα το συνεχίσουμε και μέσα στη χρονιά. Είναι η σκέψη μας, ώστε να μπορέσει ο κόσμος, όσο πιο πολλοί κόσμος, να δει την ομάδα μας φέτος. Όντως, υπάρχει ανάγκη. Όντως, και τα 5 και τα 10 ευρώ λείπουν από κάποιες οικογένειες. Ναι. Και είναι θετικό αυτό που κάνετε. Και η ΚΑΕ Άρης και η ΠΑΕ Άρης κάνει κάτι ανάλογο. Υπάρχουν κάποια εισιτήρια που τα κληρώνουμε εμείς στα ραδιόφωνα. Νομίζω ότι είναι μια θετική ενέργεια και πρέπει να υπάρξει συνέχεια σε αυτό, όπως είπατε κι εσείς, γιατί πρέπει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πληρότητα να έχει το γήπεδο.
Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Να σας ευχαριστήσω κατά καλέστε τηλέφωνο. Ήθελα επίσης πέρα από προς εσάς να καλέσω και εγώ με τη σειρά μου όλο τον κόσμο να έρθει αύριο να μας υποστηρίξει, να μας γνωρίσει όλα μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον General Manager του μπασκετικού Άρη, τον κύριο Ντούνε. General Manager, βεβαίως.